Τα ζευγάρια του Asia Express αναχώρησαν χθες για το νέο ταξίδι περιπέτειας. Ο Γιώργος Οικονομάκης μίλησε μαζί τους λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Έχετε άγχος, έχετε αγωνία? Ούτε άγχος, ούτε αγωνία, πάμε να περάσουμε καλά. Είναι κάτι σαν χαμηλό ταξίδι τώρα αυτό? Είναι μια περιπέτεια. Η πρώτη μας περιπέτεια, η μεγάλη. Ήταν μια δύσκολη απόφαση ή τσακμπάμ? Ήταν γρήγορη απόφαση γιατί τώρα φτιάχνουμε σπίτι, έχουμε και το μικρό. Είχαμε και την απώλεια της μόλις, είχαμε μόνο την τζίγλα. Ήταν λίγο σε ένα μετέχνη όλη η οικογένεια, αλλά τη βρήκαμε τη χημεία και νομίζω ότι μπορέσαμε να τα καταφέρουμε έτσι ώστε να τα κάνουμε. Τι αφήνεις πίσω και τι σε αγχώνει από αυτά που αφήνεις? Το μόνο που στεναχωριέμαι που αφήνω πίσω είναι το σκυλάκι μου. Φοβάσαι το αεροπλάνο, έχω μάθει. Φοβάμαι, δηλαδή δεν είναι ότι πιο ευχάριστο τώρα που θα μπω μέσα όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να είμαι ψύχρεμη. Τι θα σε δυσκολέψει πιο πολύ εκεί, λες? Βασικά το μπάνιο νομίζω, το ότι θέλω να πλένομαι συχνά. Έναν έρωτα τον αφήνεις πίσω? Κανέναν έρωτα. Δεν είμαι στη φάση που το ψάχνω τόσο πολύ. Α, μπορεί να έρθει στην Ασία. Φαντάζεσαι, με Ασιάτη? Όχι, όχι. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο δύσκολο ζευγάρι που έχετε να αντιμετωπίσετε? Ο Γιώργος Μαυρίδης. Λόγω εμπειρίας. Είναι πολύ δυνατός αυτό το πράγμα, το έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια, πολύ έμπειρος. Πολύ έξυπνος. Τζετλάκ, τέτοια αυτά, τα έχει βούτυρο στο ψωμί του. Τα κορίτσια σας τι λένε? Κοίταξε, είναι το μόνο παιχνίδι το οποίο μπορείς να πας πολύ safe. Θα είμαι με το Στέλιο και θα τρέχουμε στον δρόμο. Δεν κάτι, δηλαδή. Τι να πούνε. Τις έχει πάρει λίγο από κάτω το ότι λείπουμε, θα φύγουμε. Το σπίτι. Αυτό. Ποιοι όλοι λένε ότι θα είστε νικητές? Δεν ξέρουν τι τους γίνεται μάλλον. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να μην τους απογοητεύσουμε, αγάπη, έτσι. Καλά, εννοείται αυτό. Παιδιά, να σας πω ότι μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι που ενώ είμαστε outsider, γιατί είναι δύσκολες οι δοκιμασίες. Πολύ περπάτημα, πολύ αγώνας δρόμου, πολύ δύναμη κλπ. Και δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Εγώ, δηλαδή, η πιο μεγάλη απόσταση που έχω περπατήσει είναι 500 μέτρα στη ζωή μου. Θα είναι τρομερή έκπληξη και χαρά μας να ανατρέψουμε τα προγνωστικά και να δείξουμε ότι όλοι μπορούν, ότι η αγάπη μπορεί, ότι ο έρωτας μπορεί. Να τα κερδίσει όλα. Έτσι. Λέτε να γυρίσει με εγκυμοσύνη το κορίτσι μας? Α, είναι ένας στόχος αυτός. Θα το μάθετε. Να δούμε. Πλάκα δεν θα έχει να γυρίσουμε. Θα κοστίσουμε στην παραγωγή 3 αεροπορικά. Δεν έχουμε ακολουθήσει κανέναν κανόνα μέχρι στιγμής. Απορώ πως μας κρατάνε ακόμα σε αυτή την παραγωγή. Μάλλον μας θέλουν πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν τόσες βαλίτσες, άλλες φέραμε. Τόσα κιλά, άλλα φέραμε. Αυτά τα ρούχα, άλλα φέραμε. Αυτή την πτήση, άλλη πήραμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Καταλάβετε, δεν έχει έρθει κανείς φίλος μας για εμάς και όλοι έχουν έρθει για όλους άλλους. Δεν είδα κανείς να σας αποχαιρετήσει. Όχι, αλλά εμείς είχαμε καταλάβει ότι δεν πρέπει. Πού είναι οι δεσμοί σας, πού είναι οι δεσμοί, πού τους έκανα? Τους αποχαιρετήσαμε και φύγαμε. Τώρα βλέπω εδώ πέρα όλα τα παιδιά. Είμαστε μόνο κάτι μπακούρια, δεν είναι όμως. Και μας κοιτάει, είπε, πες. Εδώ και ένα μήνα το έχουμε πει, οπότε το έχει συνειδητοποιήσει. Εντάξει, στεναχωρήθηκε τώρα που φεύγω, λογικό είναι. Εσύ στεναχωρήθηκες? Σίγουρα στεναχωριέσαι όταν αποχωρίζεσαι κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Ήταν εύκολη η απόφαση που πήρες να αφήσεις το πρωινό και να πας? Το είχαμε συζητήσει με τη Σύση 2 μήνες πριν. Εντάξει, φέτος χρονιά ήταν λίγο δύσκολη για μένα. Δεν βρήκα ούτε χώρο ούτε χρόνο στην εκπομπή λόγω της μεθοδολογίας. Οπότε ήταν η καλύτερη λύση και για τους δύο, πιστεύω, να εγώ να πάω στο παιχνίδι και η εκπομπή να συνεχίσει έτσι όπως είναι. Έχετε ζήσει ποτέ με ένα ευρώ την ημέρα? Όχι, δεν έχει τύχει. Αυτό δεν σκέφτεστε ότι είναι κάτι που μπορεί να σας ζωρίσει? Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα τώρα. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πες μου, άμα ήσουν εσύ και ερχόμασταν εμείς οι δύο και πεινάμε, θα μας κερνάγες. Άμα σου ζητάγαμε να κοιμηθούμε σπίτι σου, δεν θα μας φιλοξενούσες? Να μας πας λίγο πιο κάτω στην επόμενη πόλη, δεν θα μας πήγαινες? Πείτε μου λίγο την αγωνία που έχετε για την κόρη σας. Μήπως έχει νεύρα εκεί, μήπως είναι τσιτωμένη όπως ήταν το GNTM? Όχι, αυτό όχι. Το GNTM χαρακτήρα δεν είναι δικά της αυτά. Νεύρα δεν θα έχει, απλώς αυτή φοβάται τα έντονα. Εσείς τα φοβάστε? Όχι, όχι. Μόνο τα κουνούπια. Τι αφήνεις πίσω σου, Ρασέλ? Το αγόρι μου. Και τον μπαμπά μου. Τον άντρα της. Πόσο καιρό είσαι με τα αγόρι σου? Ένα χρόνο. Η Άννα Μπεζάν βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της και την πεθερά της. Πώς είσαι, τι κάνεις? Είμαι Αιγαίος, χαιρέτησα τον άντρα μου και την πεθερά μου και δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω ή να χαρώ, δεν ξέρω. Πώς ήταν ο αποχαιρετισμός, δύσκολος? Πολύ, 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 γιατί είμαστε δύο τώρα και θα μας λείψει πολύ ο μπαμπάς μας αλλά και η γιαγιά μας. Το παιδί είναι κάτι που το θέλατε, το επιδιώκατε ή έτυχε? Το παιδί δεν είναι κάτι που το επιδιώξαμε, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι ήρθε και απορρίσαμε. Την Χριστίνα παπά, τη λες μαμά? Όχι, δεν τη λέω μαμά. Είναι η μαμά του Δημήτρη. Για μένα είναι η Χριστίνα, είναι η πεθερά μου και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με στηρίζει πάρα πολύ με τον τρόπο. Πώς είναι η σχέση σας? Η αλήθεια είναι ότι λόγω κατάσταση, λόγω μαγαζιών και επιχειρήσεων, δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε, ας πούμε, να ρουτινιάσουμε κάπως για να πούμε ότι γνωριζόμαστε. Οπότε και εμείς είμαστε σε μια διαδικασία γνωριμίας η οποία πάει πάρα πολύ καλά.